Σειρά από σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία, ακόμα και την περίοδο της κρίσης, διαθέτουν οικονομικοπιστωτικοί οργανισμοί προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μιλάτε κλείσει, δηλαδή, η συμφωνία. Ο πρόεδρος της Εθνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρήσεων, Βασίλης Κορκίδης, επιμένει ότι ακόμα και τώρα που η οικονομία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ρευστότητας, μπορούν οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες να αντλήσουν με 12 τρόπους χρήματα για την ανάπτυξη της επιχείρησής τους. Είναι πάρα πολλά τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Υπάρχουν τουλάχιστον 11 χρηματοδοτικά εργαλεία αυτή τη στιγμή, τα οποία παρέχουν κεφάλαιο για επενδύσεις από 30.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ. Με αποπληρωμή από 5 έως 10 έτη και μάλιστα 2 χρόνια περίοδο χάρη τους. Κύριε Κορκίδη, πώς και με ποιον τρόπο μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία οι επιχειρηματίες και κυρίως οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες? Σαφέστατα μέσω των συστημικών τραπεζών. Οι τράπεζες είναι το κλειδί για να μπορέσει κανείς να ενταχθεί σε αυτά τα εργαλεία χρηματοδότησης. Και επίσης θα σας πω ότι υπάρχουν και τρία σύγχρονα εργαλεία, τα οποία προσφέρονται μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, τα οποία δεν τα ξέρουμε οι περισσότεροι. Είναι το ένα step. Είναι η εναλλακτική αγορά που μπορείς να αντλήσεις κεφάλαια μέσω του χρηματιστηρίου με όρους αγοράς. Και επίσης υπάρχει το crowdfunding που είναι η χρηματοδότηση του όχλου για καινοτόμες νέες επιχειρήσεις που μέσω των συνεργειών μπορείς να αντλήσεις κεφάλαια ακόμα και μέχρι 5 εκατομμύρια ευρώ. Στη βελτίωση της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων του Δήμου της Αθήνας, με την εισαγωγή καινοτομιών και τη δημιουργία 5 συνεργατικών σχηματισμών σε παραδοσιακούς κλάδους όπως είναι το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, ο επισιτισμός, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και η εκπαίδευση, αποσκοπεί το έργο συνεργατικά δίκτυα ανοιχτής καινοτομίας. Οι επιχειρήσεις θα χρηματοδοτηθούν με 50.000 ευρώ για δράσεις που αφορούν τη σύσταση και αρχική λειτουργία τους, όπως συμβουλευτικές, νομικές, φοροτεχνικές υπηρεσίες και λειτουργικά έξοδα. Εφόσον επιλεγεί, σε συνέχεια να συμμετέχει σε ένα από τα συνεργατικά δίκτυα τα οποία θα δημιουργηθούν και να πάρει και ένα σημαντικό μέρος σε χρήματα τα οποία μπορεί να επενδύσει προκειμένου να δημιουργηθεί ο συνεργατικός σχηματισμός. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα για την παρουσίαση της πρωτοβουλίας την επόμενη Τετάρτη.